Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Πολύ καλά, καλημέρα. Ορίστηκε πρόσφατα, καλή σας ημέρα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Απόστολου Τζίτζι Κώστα, Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Έχουμε την περίπτωση, την χθεσινή, κυρία Δερμετζοπούλου, με τον κόσμο βέβαια, γιατί το έχουμε αναδείξει το θέμα και σήμερα από την Βεράντα Αριστοτέλους, με τον κόσμο να παραμένει στα σημεία, γιατί δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής, εν μέρη ικανοποίηση υπάρχει. Περιμένω τον κύριο Λιάμα να έρθει από την Αθήνα, από τις επισκέψεις που έκανε στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να πάρουν την απάντηση που θέλουν να ακούσουν, ότι δεν θα μεταφερθούν άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες στην περιοχή τους. Εσείς τώρα, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τι μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι όντως η πρώτη εμφάνιση που κάνω και η πρώτη φορά που μιλώ μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων μου ως συντονίστρια προσφυγικού μεταναστευτικού. Ήταν μια απόφαση του Περιφερειάρχη, παρόλο που δεν υπάρχει διεύθυνση ανάλογη στην δομή της περιφέρειας με βάση τις αρμοδιότητες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού. Παρόλο που δυστυχώς οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή με βάση το θεσμικό πλαίσιο δεν έχουν αρμοδιότητες επί του θέματος, το οποίο ανήκει στο σκληρό πυρήνα του κράτους, στην κεντρική διοίκηση. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς το θέμα είναι φλέγον, είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό τρέχει, αλλά φαίνεται ότι οξύνεται εκ νέου. Έχει αποφασίσει λοιπόν να ορίσει συγκεκριμένο κέντρο συντονισμού, προκειμένου να μπορεί, παρόλο που δυστυχώς δεν έχουμε αρμοδιότητες, να ορίσει ένα κέντρο συντονισμού, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα, να είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων και ανά πάσα στιγμή να έχουμε εικόνα των πραγμάτων και να μπορούμε να μιλούμε συντονισμένα με την κεντρική διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό, θα έλεγα, δηλαδή ακριβώς. Είναι μια καινούργια δομή, θα είναι κάτι σαν παρατηρητήριο? Κοιτάξτε, επειδή τα θέματα είναι πολλά, το συγκεκριμένο. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια ανθρωπιστική κρίση που δεν αγγίζει μόνο τη δικιά μας γειτονιά, αγγίζει καταρχήν όλη τη χώρα, αγγίζει όλη την Ευρώπη, είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο μια ανθρωπιστική κρίση. Σε αυτό το τεράστιο λοιπόν ζήτημα δεν μπορούμε εμείς να μένουμε αμέτωχοι. Βλέπετε ότι καθημερινά υπάρχουν θέματα τα οποία προκύπτουν στις τοπικές κοινωνίες με την ίδια την εγκατάσταση του πληθυσμού, αλλά και με την ίδια την συνύπαρξη της τοπικής κοινωνίας με τον πληθυσμό αυτό, σε θέματα υγείας, σε θέματα παιδείας, σε θέματα καθημερινότητας, όπως είπαμε. Από εκεί μέρα διωγγώνεται το θέμα, γιατί όταν δεν το βάζεις στη σωστή του βάση και δεν το διαχειρίζεις σωστά, αρχίζουμε να έχουμε άλλα έκτροπα, όπως είναι η εγκληματικότητα, και συμπαρασύρονται όλα αυτά και δημιουργείται ένα πλέγμα προβλήματος, στο οποίο προφανώς και κανένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή τον έχει εμπιστευτεί ο λαός και πρέπει να διαχειριστεί την τύχη του, είτε έχει είτε δεν έχει αρμοδιότητα, θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει που βρίσκεται και να το βάζει στα σωστά μεγέθη. Εσείς δηλαδή θα ενημερώνετε τις τοπικές κοινωνίες, θα έρχεστε σε επαφή, θα φροντίζετε για την υγεία, την παιδεία, δεν ξέρω τι άλλο? Κύριε Αγγέλη, είναι δυστυχώς στα πράγματα που υπάρχει αλληλεπικάλυψη ή έλλειψη αρμοδιοτήτων και το ξέρουμε αυτό, και επειδή είμαι και δικηγόρος και το γνωρίζω και ασχολούμαι και με το δημόσιο δίκαιο, είναι βασικό πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής και της διαχείρισης των κοινών πραγμάτων. Πρέπει, κατά την άποψή μας, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία γνώση. Δεν μπορεί να ξεκινάς όταν έχεις ένα πρόβλημα και να μην γνωρίζεις ακριβώς τα μεγέθη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή υπάρχει πολλαπλή πληροφορία, είτε από το ίδιο το Υπουργείο που είναι το καθήλυν αρμόδιο, είτε από άλλους φορείς που έχουν εποπτεία, δηλαδή η αστυνομία, ας πούμε, ή τα σχολεία σε σχέση με τα παιδιά που έχουν να διαχειριστούν, ή οι δομές που συνεργάζονται με το Υπουργείο σε σχέση με τα ασυνόδευτα, ή τα camps τα οποία λειτουργούν σε όλη την επικράτεια και 9 στην κεντρική Μακεδονία. Όλα αυτά είναι μεγέθη και νούμερα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε και με τον Περιφερειάρχη από την πρώτη στιγμή της ανάληψης ότι καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει μια γνώση του προβλήματος και μια πράγματα. Άρα ουσιαστικά αυτό που μας λέτε, για να το καταλάβουμε, είναι ότι εσείς, μόλις δημιουργηθεί αυτή η δομή, αυτό το παρατηρητήριο, αν το λέω σωστά. Ουσιαστικά θα είναι ένα παρατηρητήριο καταγραφής που θα ξέρουμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι, πόσος πληθυσμός και πού βρίσκονται. Πού βρίσκονται μέσα από τους επίσημα καταγραφείς, προφανώς σε πρώτο χρόνο, πόσοι βρίσκονται, θα συγκεντρώνουμε στοιχεία. Κυρία Δερμετζοπούλου, αυτή την περίοδο πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες υπάρχουν στην περιφέρεια? Κοιτάξτε, αυτό τώρα να σας πω. Εγώ ανάλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρώτη μου έννοια και η πρώτη μου φροντίδα, και με την εντολή φυσικά του Περιφερειάρχη, είναι να μπορέσω να πάρω πληροφορίες. Επειδή οι πληροφορίες συγχέονται, αλλά προσπαθήσαμε από όσο μπορούμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη πληροφορία, μιλάνε για έναν αριθμό πάνω από 15.000 στην κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Άρα το βάρος είναι, συγγνώμη Βαγγέλη, μεγαλύτερο από αυτό που αναλογεί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία ο Περιφερειάρχης, αλλά σε όλους τους τόνους,
έχει μιλήσει ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, όπως κάναμε και στο παρελθόν, να σηκώσουμε το βάρος αυτής της κρίσης, γιατί και αυτό πρέπει. Από εκεί μετά όμως θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του πληθυσμού που έρχεται με βάση το, αναλογικά με βάση τον πληθυσμό που υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Και γι' αυτό και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Το, ναι, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Ειλικρινά καταλαβαίνω απόλυτα και συμπάσχω και το νιώθω κι εγώ ότι είναι όλες οι διαμαρτυρίες και όλες οι επιφυλάξεις και όλα τα προβλήματα που ζουν οι τοπικές κοινωνίες, όλες εδώ τριγύρω που ζούμε, είναι απολύτως κατανοητά και σωστά. Από εκεί και μετά το να, όμως να οργανώνεσαι και να, και να μπορέσεις να έχεις, να γνωρίζεις το πρόβλημα, είναι αυτό που θα οδηγήσει τον περιορισμό των άκρων. Θα πρέπει να ξέρουμε το πρόβλημα σωστά, να το βάλουμε στη σωστή του βάση, γιατί μετά αλλιώς διωγγώνεται από μια παραπληροφόρηση. Εσείς πόσους, ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει με τον περιφερειάρχη? Αναλογικά του πληθυσμού. Δεν μπορούμε να υπερβούμε πάνω από 20% του πληθυσμού που των υπάρχει. Προσφύγων και ναι, γιατί αυτό που βρίσκονται... είναι το δει. Αναλογικά δεν μπορούμε να σηκώσουμε παραπάνω. Γιατί το... Μα τι σημαίνει σηκώσουμε παραπάνω? Έννοια είναι η τοπική κοινωνία να μην διαταραχθεί. Δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα και έτσι ξαφνικά αποφάσισαν να θυμώσουν. Διαταράσσεται η ζωή των ανθρώπων αυτών. Άρα... Για παράδειγμα, στα Βρασνά, συγχωρείτε που σας διακόπτω. Στα Βρασνά ήταν ξεκάθαροι οι κάτοικοι σε σχέση με τις επιφυλάξεις τους. Μίλησαν για μια περιοχή που είναι το εισόδημα είναι σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική προέλευση, από τις δραστηριότητες τουριστικής δραστηριότητας. Λοιπόν, όπου προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να το προστατεύσουν. Είπε λοιπόν η Περιφερειάρχη, γιατί βρεθήκαμε και πριν το γεγονός με την Επιτροπή αλλά και με τον Δήμαρχο στο γραφείο της Περιφέρειας, και ήταν ξεκάθαρος ο Περιφερειάρχης και είπε ότι πολύ σωστά αυτό που θα πρέπει να υπερασπιστούμε είναι ότι η τοποθέτηση αυτών των πληθυσμών θα πρέπει να αποφεύγεται σε τουριστική περιοχή. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο ή είναι ξενοφοβικό ή είναι οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μάλιστα. Η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το θέμα, εκτιμάτε? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι, όπως σας είπα, ήταν διαχρονικό, είναι πολυδιάστατο, πολυπαραγοντικό. Το να κάνω εγώ τώρα μια κριτική στο κατά πόσο μια κυβέρνηση ήταν ή όχι, είναι κάτι το οποίο δεν μου προσφέρει κάτι σε αυτό που ανέλαβα να κάνω. Όμως θα σας πω και το εξής. Για μένα, επειδή καλό είναι να κοιτάμε τη ρίζα του προβλήματος, γιατί αν μόνο κάνουμε διαχείριση, δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε στη λύση, θα έχουμε μια αναπαραγωγή. Πρέπει να δούμε στο βαθμό της ρίζας του προβλήματος αν υπήρχε ετοιμότητα. Με αυτή την οπτική, λοιπόν, θα σας πω δύο παράγοντες. Το πρώτο, σε σχέση με τον Πρωθυπουργό και τις διαπραγματεύσεις που κάνει διαρκώς στο εξωτερικό, που σε όλα τα διεθνή φόρα αλλά και στις προσωπικές του συναντήσεις με όλους τους αρχηγούς των κρατών και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερτονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση συμμετοχή ολωνών στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό μόνη της, δεν δικαιούται να το σηκώσει αυτό μόνη της και θα σκάσει στη γειτονιά ολωνών σε λίγο. Ένα λοιπόν, η κυβέρνηση φάνηκε ότι ήταν έτοιμη σε σχέση με τη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δύο, για μένα επίσης κομβικό είναι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που τίθεται. Για το άσυλο. Ναι, το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη χορήγηση του ασύλου, όπου πιστεύω και εύχομαι να μπει επιτέλους μία τάξη. Γιατί όταν λέμε σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε της τοπικής κοινωνίας είτε των προσφύγων είτε των μεταναστών, σημαίνει ότι καταρχήν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα δικαιώματα. Άρα, κυρία Δερματζοπούλου, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τον τόσο κόσμο ο οποίος βρίσκεται και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα έγκυται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε σαφές νομοθετικό πλαίσιο και ότι καθυστερούσε πάρα πολύ η διαδικασία του ασύλου. Φυσικά. Όταν έχουν συσσωρευτεί τόσος μεγάλος πληθυσμός εδώ, οι οποίοι άνθρωποι ξεριζώθηκαν από εκεί που ξεριζώθηκαν, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ζήσουν στον τόπο τους. Αυτοί λοιπόν, όταν μπαίνουν στη χώρα εδώ και δεν έχουν καταγραφεί, έχουν καταγραφεί και δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού, γιατί κλείνουν το μετά από 5 χρόνια για την αίτηση, όταν ζητούν αίτηση διεθνούς προστασίας, καθυστερούν, είναι εγκλωβισμένοι αναγκαστικά εδώ. Αν ολοκληρωθεί σε ένα πιο γρήγορο χρόνο η αίτηση ασύλου και είτε απορριφθεί, οπότε πρέπει να φύγουν από τη χώρα, είτε γίνει δεκτό, οπότε μπορούν να προωθηθούν, αμέσως θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Άρα ξεκάθαρα θα πρέπει η διοικητική διαδικασία της αίτησης ασύλου να προχωρήσει άμεσα, να ενισχυθούν οι δομές με ανθρώπους που θα εξετάσουν τις αιτήσεις αυτές, προκειμένου να αρχίσει να υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Αυτό για τη ρίζα του προβλήματος. Τα υπόλοιπα είναι η διαχείριση του πληθυσμού όταν πλέον είναι εδώ και παραμένουν εδώ. Είναι ένα δύσκολο πάντως κομμάτι. Είναι πραγματικά δύσκολο και η διαχείριση, και αν μου επιτρέπετε, θα έπρεπε αυτό που λέμε να υπάρχει επικοινωνία
της τοπικής κοινωνίας, της κυβέρνησης βασικά, με την τοπική κοινωνία. Γιατί βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση που είναι τώρα κάνει τα ίδια λάθη με την προηγούμενη. Δηλαδή, ευνηδιάζει τις τοπικές κοινωνίες. Παίρνουν μετανάστες, τους πηγαίνουν, δεν ξέρω, στα Βρασνά, τους πηγαίνουν στο Βόλο, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα. Ευνηδιάζοντας τις τοπικές κοινωνίες που τα μαθαίνουν από τα μέσα ενημέρωσης. Έχετε απόλυτα δίκιο και στα πλαίσια αυτά είναι. Γιατί όταν ορίζεις πλέον ένα συντονιστή στην αυτοδιοίκηση, πλέον δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι δεν έχω με ποιον να μιλήσω στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή ότι μίλησα με τον ένα δήμαρχο ή μίλησα με τον δεύτερο δήμαρχο ή μίλησα με τον περιφερειάρχη ή η δομή τάδε μίλησε με τον. Ήρθε σε μια επικοινωνία. Δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένο πλέον σημείο αναφοράς. Οποιοδήποτε θέλει να ζητήσει το οτιδήποτε από εμάς έχει που να απευθυνθεί. Εμείς θα διεκδικήσουμε πάντα σε συνεννόηση με την τοπική μας κοινωνία και με τις ανάγκες που ξέρουμε και τις καταγράφουμε τι ακριβώς μπορούμε και θα το διεκδικήσουμε με τις κόκκινες γραμμές που θέσαμε. Αρμοδιότητες όμως εσείς στην ουσία δεν έχετε. Σας το είπα από την αρχή, δυστυχώς, με την έννοια της στενή της εφαρμογής των αρμοδιοτήτων δεν υπάρχουν. Άρα τι μπορείτε να κάνετε, εσείς που έχετε αναλάβει αυτή τη στιγμή ένα πόστο, ποιος είναι ο βηματισμός ο οποίος θα κάνετε τις επόμενες μέρες, προκειμένου να υλοποιηθούν τουλάχιστον αυτά τα οποία αφορούν εσάς. Κύριε Στολάκη, σας είπα από την αρχή, με το που ήδη έχω ξεκινήσει να έρχομαι και να κανονίζω τις συναντήσεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς, είτε είναι εκπρόσωποι της ΕΠΑ της Αρμοστίας, είναι της Διεύθυνσης Ασύλου, που είναι να δω ακριβώς πώς λειτουργούν και στις εγκαταστάσεις τους. Ήδη θα επισκεφθώ, έχω προγραμματίσει και με άλλων εκπροσώπους από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα ΚΑΜΣ, τα οποία υπάρχουν σε όλο το μήκος και το πλάτος. Να ενημερωθούμε σε σχέση με τα ασυνόδευτα. Ενδεχομένως να συναντηθούμε και με την. Αν χρειαστεί με μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχουμε εικόνα ακριβώς τι συμβαίνει από τη μία άκρη της περιφέρειάς μας μέχρι την άλλη. Αυτό είναι η απόλυτη δέσμευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στον τόπο μας. Ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα που χρειαστεί κάποιος κάτι, να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μπορούμε να ενημερωθούμε και να πιέσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που βάλαμε σαν κόκκινη γραμμή. Και αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι αυτό που είπατε κι εσείς αρχικά, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισομερής κατανομή. Δίκαιη ισοκατανομή. Μια δίκαιη ακριβώς. Και εδώ η Βόρεια Ελλάδα, όπως είπαμε, δεν έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Και το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι αλλιώς να κάνουμε θεωρία από μακριά. Ακριβώς. Και αλλιώς να έχουμε ένα ΚΑΜΠ στη γειτονιά μας, έτσι. Ναι, υπάρχουν και στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν. Βέβαια. Αυτά. Απλά εμείς έχουμε και το λόγο της γεωγραφικής μας τοποθέτησης. Έχουμε και τα χερσαία σύνορα που βλέπουμε και ακούμε και από αυτά που διαβάζουμε ότι και οι πληθυσμοί αυτοί έχουν στόχο την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα από τα χερσαία σύνορα. Οπότε υπάρχει και αυτή η επιβάρυνση των ίδιων της επιλογής των ιδίων. Υπάρχει πλέον και το νέο δεδομένο της εν ώψη της αποσυμφόρησης των νησιών. Πάλι πρέπει να έρθει στην υπηρετική Ελλάδα και αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι πολύ σύνθετο. Ναι, και η εικόνα είναι λίγο περίεργη, έτσι, γιατί βλέπουμε και εδώ στο αστυνομικό τμήμα, έξω από το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, πολλούς μετανάστες να κάθονται απ' έξω και περνάει ο κόσμος και λέει: εγώ έχω ακούσει, δηλαδή, έχω δει, έχω τύχει σε περιστατικό, μα δεν βλέπετε τι γίνεται, γιατί δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Όχι, βέβαια, κοιτάξτε, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό στον φυσικά κόσμο. Φυσικά και υπάρχει και το θέμα είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να καταγραφούν και να κάνουν τις αιτήσεις ασύλου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Υπάρχει φυσικά και υπάρχει και μια μερίδα, όπως σε όλους τους πληθυσμούς, υπάρχει και μια μερίδα που λειτουργεί διαφορετικά. Όμως αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Δεν σας λέω την ρίζα του προβλήματος. Κυρία Δερματζοπούλου, μιλώντας με κατοίκους της περιοχής των Βρασνών, λίγο πριν μπείτε εσείς στο στούντιο, μας μετέφεραν ενδεχομένως την πιθανότητα να υπάρξει σήμερα μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίζει ότι δεν θα μεταφερθούν άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες στη συγκεκριμένη περιοχή, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση την οποία είχαν οι κάτοικοι εκεί από τον Δήμαρχο, από τους συνεργάτες του Δημάρχου. Πιστεύετε εσείς ότι περιοχές οι οποίες είναι τουριστικές, περιοχές οι οποίες είναι κοντά σε θάλασσα και έχουν δημιουργηθεί και χώροι και δομές και κέντρα φιλοξενίας, αλλά φιλοξενούνται και σε ξενοδοχεία και σε καταλήμματα, θα πρέπει να βγουν εκτός του σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη? Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι ήδη χτες ορίστηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού ως αρμόδιος για τον συντονισμό και την μετεγκατάσταση των πληθυσμών αυτών ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Στεφανής. Χαιρετίζουμε πολύ την επιλογή αυτή να οριστεί συγκεκριμένος άνθρωπος επίσης. Για να ξέρετε πού θα αναφέρεστε εσείς. Από εκεί και μετά. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε
όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιες είναι, γιατί αριθμούς και νούμερα μιλάμε, και οι αριθμοί βέβαια δεν είναι αριθμοί, είναι και άνθρωποι, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, έρχονται εδώ και άνθρωποι οι οποίοι θα τους υποδεχθούν. Λοιπόν, γιατί αριθμούς μιλάμε, να δούμε τι κόκκινες γραμμές βάζουν και τι βάζουμε εμείς αναφορικά με το θέμα της τουριστικών περιοχών. Σας επανέλαβα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και κρίσιμο, ότι θεωρώ ότι πρέπει να αποφευθεί η μετακίνηση και η εγκατάσταση σε αυτές τις περιοχές, γιατί εδώ ξέρετε πολύ καλό ότι η Ελλάδα ένας πολύ μεγάλος αριθμός του εισοδήματος, ένα μεγάλος όγκος εισοδήματος είναι ο τουρισμός. Προέρχεται από τον τουρισμό. Είναι ως εκ τούτου, εάν υπάρχει δυνατότητα, και που πιστεύω ότι υπάρχει, αυτοί οι πληθυσμοί να εγκατασταθούν σε άλλα σημεία, εάν υπάρχει, προφανώς όχι μόνο για την Κεντρική Μακεδονία και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Καλό είναι να αποφευθεί. Και επαναλαμβάνω, εμείς από τη μεριά της Κεντρικής Μακεδονίας, πέρα από τη συζήτηση των κόκκινων αυτών γραμμών, θεωρούμε ότι πρέπει να μην υπερβεί το όριο το οποίο έχουμε θέσει. Ήδη, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Μακεδονία είναι γεμάτη, παιδιά, σε σχέση με το θέμα αυτό που βάζουμε του διοίκηση ισοκατανομής. Ήδη η Κεντρική Μακεδονία. Αν μας λέτε ότι υπάρχουν 15.000 πρόσφυγες μετανάστες και σε ένα σύνολο περίπου 90.000 μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ. Οι κάτοικοι λοιπόν εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, με πάρα πολύ υπομονή, με πολύ μεγάλη αλληλεγγύη, έχουν δεχθεί, έχουν βάλει πλάτη. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιο κρούσμα το οποίο δείχνει ότι δεν έχει κάνει υπομονή η τοπική κοινωνία. Έχει φερθεί όπως της πρέπει για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να προχωρήσουν τη διαδικασία τους μέχρι την ολοκλήρωση της αίτησής τους. Διαβάζω εδώ τώρα και είναι πολύ σημαντικό, μια και είστε και εσείς νομικός. Το προωθούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης απαλήφεται το μετατραυματικό στρες, έτσι, ως λόγο ευαλωτότητας και απαιτείται ρητά ειδική αιτιολογία στις ιατρικές βεβαιώσεις. Είναι αυτές οι καταγγελίες που είχε κάνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν, χθες. Ναι, οπότε το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Το ξεχνάμε. Κοιτάξτε, είναι που λένε στα όρια που θέτει ο νόμος. Δεν χαρακτηρίζεται κάθε περίπτωση ως ευαλωτότητα. Γιατί με πίσω από το πρόσχημα πρέπει, όταν κάνεις τη διαδικασία της αίτησης, πρέπει να κάνεις και το δικό σου ιστορικό και να δικαιολογήσεις. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσεις το οτιδήποτε ως ευαλωτότητα. Πρέπει να μπουν πιο αυστηρά κριτήρια και νομίζω ότι αυτό είναι το ορθό. Δεν πρέπει να μπουν όροι και όρια. Και επίσης βλέπουμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί 156.500 αιτήσεις ασύλου, εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές 40.000, και αυτό που ρωτάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι πού βρίσκονται σήμερα οι υπόλοιποι 115.000. Είναι απίστευτο μια χώρα να μην ξέρει πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, έχουν καταγραφεί, δεν έχουν προχωρήσει αιτήσεις ασύλου, μάλλον πρέπει να. Τι έχει γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Έχει γίνει ότι έχουν κλείσει ραντεβού για να εξεταστεί η αιτήσή τους για το 2023, 2024, 2025. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, άρα παρατηρητήριο εντός εισαγωγικών, μία δομή, μία μονάδα καταγραφής, έτσι ώστε να ξέρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή πού θα βρίσκονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, σε ποιες δομές. Εσείς ξεκινάτε επισκέψεις από ό,τι φαντάζομαι σε όλους τους χώρους και τα κέντρα φιλοξενίας, και παράλληλα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι εδώ, με βάση τη δική σας την τοποθέτηση, για να διευκολύνει όσο μπορεί και η ίδια. Βέβαια, τώρα και ο κύριος Τζικώστας, που θα γίνει και πρόεδρος στην Ένωση Περιφερειών, όπως ακούγεται, και δεδομένου ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης ζήτησε από τους περιφερειάρχες να βάλουν πλάτη και να βοηθήσουν για την αντιμετώπιση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι προτοπικές κοινωνίες. Μην το αδικούμε. Έχουν βάλει πλάτη ήδη οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μια χώρα και για μια. Και προκειμένου για τη δικιά μας περιοχή, η οποία έχει υποστηρίξει όλο αυτό το σύστημα περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα και η κεντρική δομή. Απλά δεν αντέχουν άλλο οι άνθρωποι, γιατί σήκωσαν όσο βάρος σήκωσαν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπαίνει μια κόκκινη γραμμή και να σεβόμαστε λιγάκι και τον τόπο που μας φιλοξενεί.